Και το φίδι έχει δηλητήριο. Αυτό όχι. Αυτό είναι βόας, είναι σφιχτήρας. Α, σφιχτήρας, τέλεια. Σε πνίγει. Δεν χρειάζεται δηλητήριο, τι να το κάνει. Το βγάλουμε λίγο. Εγώ έχω πάρει δύο πάνω μου. Αν θέλει εσύ να υπάρχει μια ισορροπία στην εκπομπή. Παύλο, θε να έρθει να πάρει αγκαλίτσα λίγο το σφιχτήρα. Ποιο μπορεί να πάρει το σφιχτήρα καλιά από όλου εσά. Ποιο είναι ο πιο θαραλέο, για να δούμε. Δεν μιλάει κανένα. Δεν σηκώνει κανένα. Σπύρο. Ω, πουλί. Σπύρο, πουλί. Τι πήγα να. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Δεν θα γίνει εκπομπή. Όλα καλά. Δεν είναι απόλυτα ημερό. Δεν είναι καθόλου επιθετικό. Καθόλου επιθετικό. Έχω απορίε. Θέλω να ρωτήσω. Μισό λεπτό. Θα είσαι. Αυτό που είναι σφιχτήρας, από τη φύση του τι κάνει, πνίγει. Πνίγει, το θύραμά του το πνίγει. Και μετά πνίγει, άμα σε σφίξει πολύ. Ωραία, σφίγγει μία και μετά πνίγει. Ναι. Το αποτέλεσμα μετά. Σωστά. Αν αυτό έρχεται βγει από το κλουβί. Βγει από το κλουβί. Και μπορεί, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία να την κάνει μέσα στο σπίτι σε κάποιον. Όχι. Δεν έχουν. Συνήθως στα σπίτια δεν φιλοξενούμε βόα μεγαλύτερο μέγεθος από 2 μέτρα. Ένας βόας στα 2 μέτρα ή στα 3 που είναι σχεδόν το τελικό τους μέγεθος, ναι, δεν έχουν αρκετή δύναμη για να μας βλάψουν. Για τα παιδιά είναι καλός. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα φιλική. Μπορεί να είναι ήμερη, ναι, ναι, αλλά δεν είναι, ας το πούμε, ένα σκυλάκι που μπορούμε να έχουμε άμεση επαφή. Κατάλαβα. Είναι ένα παράθυρο προς τη φύση. Αυτό μισό λεπτό. Ελάτε να δείτε πώς το σφίγγει, παιδιά. Θα τρελαθώ τώρα. Δείτε πώς έχει κάτι πάνω στο σώμα του. Είναι σαν ζώνη. Δεν υπάρχει αυτό τώρα, δεν φοβάσαι. Αυτό μπορεί να σε σφίξει πολύ τώρα, δηλαδή. Σφίγγει δυνατά σε περίπτωση που φοβηθεί. Αυτή τη στιγμή σφίγγει για να κρατηθεί να μην πέσει. Με σένα έχει, υπάρχει μια άνεση, φαντάζομαι. Δεν το κάνει. Μια. Είσαι πολύ γελίος, Μισκαδουράκη. Είσαι πολύ. Όχι απλά! Να σου πω, ρίξτε, σήμερα μπορείς. Μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Ρίξτε μου. Κοριτσάκι μου, έλα εδώ. Σκαδουλάκι θα τα πούμε μετά. Έλα εδώ, κοριτσάκι μου, έλα εδώ. Έλα εδώ, κοριτσάκι μου, εσύ. Λοιπόν. Αχ, άμα σε πιάσω στα χέρια μου. Θα σε σφίξω. Θα σε σφίξω. Σε θέλει ο σφιχτήρας. Πω, πήγα και ήρθα. Μισό λεπτό, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, παιδιά. Αυτό είναι επικίνδυνο σαν κατοικίδιο, αυτό ρωτάω. Δηλαδή, αν πάει κάτι λάθος, μπορεί να γίνει κάτι κακό. Επικίνδυνο για κάποιον που μπορεί να τα χειριστεί, όχι. Σε ξέρει, σε γνωρίζει, σε μαθαίνει. Μαθαίνει θερμοκρασία σώματος, δεν μαθαίνει αφεντικό. Α. Δεν μαθαίνει αφεντικό. Μην με κοιτάς. Δεν μπορεί να μάθει αφεντικό. Απλά αναγνωρίζει θερμοκρασίες. Πάντως δεν έχει. Αυτό δεν δαγκώνει, δεν τσιμπάει, πώς το λένε. Η γλώσσα βγαίνει γιατί είναι αισθητήριο όργανο. Απλώς τώρα γιατί τη βγάζει. Απλά για να κάνει αναγνώριση χώρου. Αναγνώριση χώρου τι σημαίνει. Είναι. Δεν έχει ξανάρθει. Δηλαδή αν δεν το λέει κάτι. Να πάμε στα χάμστερ που είναι πιο ησυχία. Αν πάμε στα χάμστερ. Κάτσε να φύγει από μπροστά ο φίλο μου. Έλα από εδώ. Με βάζει μπροστά, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Συγγνώμη, με βάζει μπροστά για να πέρασε το φίδι. Σε προστατεύω. Δηλαδή. Χαμός. Λοιπόν, πάμε εδώ στα χαμστεράκια. Αυτά τι είναι τώρα, είναι χαμστεράκια, όχι. Είναι τα μικρότερα χαμστεράκια που έχουμε, τα ρομπορόφσκι. Δεν μεγαλώνουν άλλο τα ρομπορόφσκι. Να τα φυσήξουμε λίγο για να κινηθούν από πάνω, έτσι λίγο. Να ζήσεις, Χριστάκη. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά. Και αυτό κάτω γυρίζει. Άμα το γυρίσω έτσι, ναι, το βλέπετε. Τούμπα, τούμπα, για να βοηθήσω. Α, εδώ είναι, το. Τα βλέπεις. Ναι. Αυτά πόσο είναι, μηνών δηλαδή, ε. Ναι, θα είναι πολύ μικρά. Και πόσο ζουν. 3-4 χρόνια. Ζουν. Δεν μεγαλώνουν άλλο αυτά. Τσιμπάει. Όχι, ναι, όχι, όχι καθόλου. Είναι πάρα πολύ ζωηρά. Είναι τέλεια αυτά, να πούμε ότι χρειάζονται πάντα μες στο κλουβί του ρόδα, γιατί είναι πολύ παιχνιδιάρικα και κάπου πρέπει να ξεσπούν και αυτά. Και όσο περισσότερα παιχνίδια έχουμε να. Ότι αυτός το κάνει, εντάξει, με συχαίνετε. Ότι όλοι εσείς κάθεστε και γελάτε και μου κάνετε πλάνα, αλήθεια σας λέω. Αυτός θα φύγει από εδώ. Εσείς εδώ θα μείνετε. Πάμε στο τελευταίο, γιατί έχουμε...